Πρωινό σε όλους. Καλό πρωινό επίσης. Καλή Τσικνοπέμπτη να ευχηθούμε, μέρα που είναι και όλα σήμερα. Βεβαίως, έχετε δίκιο. Βεβαίως. Εκεί στην Αλεξανδρούπολη ξέρω ότι τα μαγκάνια θα έχουν πάρει φωτιά από τώρα, από νωρίς. Έχετε εκδηλώσεις. Ναι, έχουμε τους πεζοδρόμους, έχουμε τους καινούργιους, οπότε ναι. Βοηθάει και ο καλός καιρός από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής, αλλά και έτσι η οργάνωση του χώρου. Σε διάφορες εισόδους και εξόδους των πεζοδρόμων θα έχουμε στήσει μαγκάλια για όλο τον κόσμο να βγει να ξεπαντώσει σχεδόν δωρεάν. Και έχετε και μια χαρά από χτες, αντιλαμβάνομαι, διότι μετά από τις εξαγγελίες, τις δεσμεύσεις, τις δηλώσεις, μετά από συμφωνία που επήλθε μεταξύ των δύο πλευρών, έχετε να μας ανακοινώσετε πράγματα ευχάριστα για την περιοχή. Χαρά, όπως το είπατε, ικανοποίηση με την έννοια ότι πραγματικά βρήκαμε πράγματα που μας λείπουν να καλύψουμε από την εταιρική ευθύνη και δηλαδή ευθυνητική υποχρέωση που έχει η κοινωνία για τη φιλοξενία που της παρέχει η τοπική κοινωνία να ανταποδώσει, διότι δεν σας το κρύβω ότι η σκέψη για την δημιουργία μιας ΜΕΘ για παιδιά ήταν μετά από μια απώλεια που υπήρχε παιδιά από το Βόρειο Ευρώπη, το Δημότυχο. Την επόμενη μέρα έστειλα την αντίστοιχη επιστολή ως πρόταση και ως πρωτοβουλία μου προς την Gas Trade, και στο χρονικό διάστημα μεσολάβησε μέχρι και χθες. Είχαμε επίσης απώλειες και από την Οριστιάδα και από την Θάσο. Και αντιλαμβάνεστε πόσο σπουδαίο πράγμα είναι να υπάρχει μία παιδική ΜΕΘ εδώ στην Αλεξανδρούπολη, στο νοσοκομείο μας. Όταν να σας αναφέρω ότι στη Βόρειο Ελλάδα, εκτός δηλαδή της περιφέρειας Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, υπάρχουν μόλις 8 συνολικά κλίνες, με την πλειοψηφία τους να βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη. Όλες εκεί βρίσκονται στο Ιπποκράτιο. Το έχουμε αναδείξει, κύριε Ζαμπού, και αυτό αρκετά το προηγούμενο διάστημα. Είμαστε από τους υποστηρικτές της πρωτοβουλίας και χαιρόμαστε που δικαιώνεται ένας αγώνας και των πολιτών και δικό σας για αυτή τη δημιουργία τουλάχιστον 2 κρεβατιών προς το παρόν, 2 κλινών ΜΕΘ. Κύριε Πατού, να σας ενημερώσω ότι 7 είναι προχωρημένες οι διαδικασίες προκειμένου να ανταποκριθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα. 6 με 7 είναι η δυνατότητα φιλοξενίας των αντίστοιχων έτσι κλινών στη μονάδα, όπως προβλέπει το οργανόγραμμα του νοσοκομείου. 2 θα μπουν φέτος και μετά θα προσθεθούν και άλλες 2 και τα επόμενα χρόνια όλες όσες χρειάζεται, προκειμένου πλήρως να είναι στελεχωμένοι, να είναι πλήρως σύμφωνα με το οργανόγραμμα ύπαρξη όλων αυτών των μηχανικών εξοπλισμών που απαιτούνται, και αντίστοιχα να στελεχωθεί από το προσωπικό που απαιτείται, προκειμένου να έχουμε μια άρτια οργάνωση και από μηχανολογική υποστήριξη, αλλά και από ανθρώπινο δυναμικό. Εμείς κάνουμε το πρώτο βήμα. Η πολιτεία θα πρέπει να συμπληρώσει τα επόμενα. Είπατε φέτος κιόλας για τις 2 πρώτες κλίνες, δηλαδή τόσο άνεση. Βεβαίως, ναι. Βεβαίως, γιατί είναι αυτό που το λέω και σε όποιον με ρωτάει, γιατί τώρα. Γιατί τώρα είναι η κατάλληλη χρονική συγκυρία. Σε 2 μήνες, σύμφωνα με τη χθεσινή επικαιροποίηση του εκπροσώπου της εταιρείας, θα έχουμε την επίσημη έναρξη και με τον πανηγυρικό τύπο όπως αρμόζει, αλλά και με τον ουσιαστικό. Ήδη γίνονται τα πρώτα δοκιμαστικά. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι με την έναρξη αυτό δίνει μια δική του δυναμική. Η αρχή γίνεται άμεσα με την προμήθεια των 2 κλινών, και χρόνο με το χρόνο, όπως είδατε, κάθε χρόνο θα υπάρχει και η προσθήκη από κάποιες κλίνες. Ακούγεται εξαιρετικό. Μακάρι και το κράτος πια τώρα να συμβάλλει σε αυτό, γιατί εκεί πλέον πρέπει να αναποθέσουμε τις ελπίδες μας ότι θα λειτουργήσουν σωστά. Αυτό σας είπα λίγο πριν, ότι εμείς κάνουμε το ένα βήμα, τα υπόλοιπα θα πρέπει να τα κάνει η πολιτεία από εκεί, από το μερίδιο που αναλογεί στον καθένα. Με τον διοικητή του νοσοκομείου προφανώς έχετε μιλήσει, υπάρχει τέτοια προοπτική, έτσι, να στελεχωθεί. Με τον διοικητή όχι, αλλά με τον υποδιοικητή. Με τον υποδιοικητή βρέθηκα και έγινε μια πρώτη παρουσίαση για τα θέλω, και μετά αυτός μετέφερε νομίζω όπως πρέπει και στον διοικητή του, αλλά και στον περιφερειάρχη υγείας. Αντίστοιχα, αυτό πρέπει να γίνει, αλλά σε κάθε περίπτωση. Έτσι ακριβώς. Σε κάθε περίπτωση, εμείς νομίζω ότι κάνουμε και ηθικά αλλά και ουσιαστικά αυτό που πρέπει. Η πολιτεία της αναλογεί μερίδιο. Δεν διανοούμε πια να ξαναχάσουμε παιδί, επειδή θα έχουμε τα μηχανήματα ή δεν θα έχουμε γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό, ή επειδή δεν θα έχουμε και τα 2. Σωστά. Αυτό ήταν το ένα, κύριε Πατούτα, που ζήτησα και τα αποκρίθηκε η εταιρεία. Το δημοσιοποίησε, αυτό, επικεντρωθήκαμε λίγο σε αυτό, γιατί αυτό αφορά όλη την περιφέρειά μας, όλους τους πολίτες, όλους τους κατοίκους, όλους τους γονείς και τα παιδιά. Πάμε και στην Αλεξανδρούπολη, ειδικότερα τώρα που έχετε αφορά δίκιο, τα παιδιά. Γιατί επαναλαμβάνω ότι η αφορμή ήταν η απώλεια ενός παιδιού από το Δημότυχο και λίγες μέρες μετά και από την Οριστιάδα. Λοιπόν, και το δεύτερο αφορά πάλι τα παιδιά και όλους τους ομόκεντρους κύκλους ανθρώπων που είναι δίπλα τους. Δηλαδή, ωφελούμε δεν είναι μονάχα τα παιδιά, είναι οι εκπαιδευτικοί που θα δουλέψουν, που δουλεύουν μες στα σχολεία, είναι οι γονείς τους και οι κηδεμόνες τους, είναι οι παππούδες, οι γιαγιάδες, είναι γενικότερα το ευρύτερο και η πλειοψηφία, αν θέλετε, του κοινωνικού
συνόλου που μεγαλώνει παιδιά εδώ στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, να τροφοδοτήσουν με φυσικό αέριο, θέρμανση. Δηλαδή όλες οι εκπαιδευτικές μονάδες. Η αρχή γίνεται με παιδικούς, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια, όπου ακόμα όσο το δίκτυο της ΔΕΠΑ θα αναπτύσσεται, έτσι θα συνδέουμε και εμείς περισσότερα σχολεία. Γιατί προϋποθέτει να συνδεθούν όλα τα κτίρια. Εμείς ταλαιπωρούμαστε. Έχουμε καμιά διετία με πολλές λακκούβες που σίγουρα θα έχετε δίκαιη. Αλλά έτσι, εμείς πρέπει να φας πολύ ξύλο μέχρι να φτάσεις να απολαμβάνεις καρπούς μιας τέτοιας οργάνωσης. Οπότε όσο αναπτύσσεται αυτό το δίκτυο του φυσικού αερίου, θα γίνουν και περισσότερες συνδέσεις. Να βάλω στη συζήτηση ότι έχουμε υποβάλει στο ΕΣΠΑ να συνδέσουμε με τη γεωθερμία το κλειστό κολυμβητήριο της Αλεξανδρούπολης, και επειδή εκεί πέρα χτίζουμε, είμαστε στα μισά, ένα κλειστό γυμναστήριο, και θα ξεκινήσουμε να χτίσουμε και ένα σπίτι για τη γυμναστική. Αν αυτά τα τρία κτίρια δεν καταρθώσουμε να τα συνδέσουμε με την γεωθερμία, το έχουμε υποβάλει στο ΕΣΠΑ, υπάρχει μια πρώτη θετική αναγνώριση ότι μπορεί να γίνει και θα το χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε θα συνδεθούν με το φυσικό αέριο και οι συγκεκριμένοι αθλητικοί χώροι. Αξίζει να σας αναφέρω ότι δίνουμε 400.000 ευρώ περίπου το χρόνο για να θερμάνουμε μόνο το κολυμβητήριο της Αλεξανδρούπολης. Δεν σας λέω πόσα χρήματα θα εξοικονομήσουμε από αυτά που βγάζουμε από τα ταμεία του Δήμου για να πληρώσουμε τη θέρμανση σε όλες τις σχολικές μονάδες του Δήμου μας. Δηλαδή, θα έχουμε και θετικό αποτύπωμα, με την έννοια ότι αυτά τα χρήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την πηγή τους για άλλους κοινοφελείς σκοπούς. Γιατί μπορεί να το κάνει αυτό η Gastraid, κύριε Δήμαρχε? Γιατί έχει αποδεχτεί τις προτάσεις σας και θα προχωρήσει στην υλοποίηση αυτών? Κοιτάξτε, συζητάμε πάρα πολύ καιρό δύο πράγματα. Το πρώτο, κατά πόσο είναι ασφαλής αυτή η επένδυση. Διότι ως μια πληγωμένη περιοχή από τις φωτιές και γενικότερα από την όλη πληγή που υπάρχει, με την έλλειψη εμπιστοσύνης στους θεσμούς, το που έγινε με τα Τέμπη, από τις πλημμύρες που είχαμε στη Θεσσαλία και στη Μαγνησία, από τις φωτιές που είχαμε εδώ στον Εύρο, υπάρχει μια ανασφάλεια. Αυτό έπρεπε να το λύσει η εταιρεία, να επικοινωνήσει με τον κόσμο ποια είναι η επένδυση, τι είναι αυτό επιτέλους το υγροποιημένο φυσικό αέριο, πώς λειτουργεί, ποια είναι η διαδικασία, πώς εμποτίζει τον καζάδικο, την πρώτη μονάδα, πώς φεύγει, πού πάει. Πού έχει ως τελικό προορισμό του, μέχρι πού θα φτάσει, γιατί είναι σημαντικό για εμάς εδώ, γιατί είναι σημαντικό για τους Βαλκάνιους, γιατί είναι σημαντικό για την Ανατολική Ευρώπη, και μετά να εξηγήσει ότι είναι ασφαλές. Να εξηγήσει όλα τα σενάρια που υπάρχουν, είτε τρακάρουν πλοία στη θάλασσα, είτε γίνει τρομοκρατικό χτύπημα, είτε γίνει πόλεμος, είτε γίνει μια άλλη περιβαλλοντική καταστροφή. Τι συνέπειες έχει, πόσο τις εκατό είναι, αν θα έχει συνέπειες. Αυτά ήταν και μας ξεκαθάρισαν. Σας άκουγα χθες να λέτε ότι είναι μία στο εκατομμύριο η πιθανότητα να υπάρξει πρόβλημα ασφάλειας τελικά. Οι στατιστικές με όλα αυτά που γίνονται στις προηγούμενες δεκαετίες στον υπόλοιπο πλανήτη, αλλά και όλη αυτή την εξέλιξη σε θέματα ασφάλειας που υπάρχει, έδωσαν αυτά τα ποσοστά, τις ποσοστώσεις που είπατε λίγο πριν και εσείς. Γιατί το κάνει η Gastraid? Γιατί καταρχήν δεν υπάρχει νομική υποχρέωση. Ναι, αυτό εξηγήσατε. Αυτό ζητάω, δεν έχει υποχρέωση γιατί να το κάνει. Γιατί το ζητάω διαρκώς εγώ, κύριε Πατούνα, και γιατί και η εταιρεία δείχνει υπευθυνότητα στη διαχείριση των ετοιμάτων, όχι μονάχα τώρα, και τα προηγούμενα χρόνια. Ξέρετε, μου έγινε αντιληπτό και εμένα ότι δεν γνωρίζει πολλοί κόσμος ότι η εταιρεία χρηματοδοτεί τις λευκές νύχτες του εμπορικού συλλόγου, για παράδειγμα. Έχει συνομιλητή ένα θεσμικό φορέα της πόλης που είναι η έμπορη της, έτσι όπως εκφράζεται μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πρόεδρου. Με την Εκκλησία, έτσι όπως εκφράζεται μέσω του δεσπότη μας. Επίσης, χρηματοδοτεί τη Ρεγκάτα, ένα μεγάλο διεθνές τουρνουά μέσα στην θάλασσα, έτσι όπως συνεργάζεται με τη διοίκηση και τον πρόεδρο του ναυταθλητικού ομίλου που το διοργανώνει. Ήταν διαρκώς παρούσα. Τώρα όμως, επειδή ακριβώς ξεκινά και αποκτάει μια δυναμική συγκεκριμένη επένδυση, αναλαμβάνει και μεγαλύτερες ευθύνες να αφήσει αποτύπωμα στην πόλη. Και νομίζω ότι αυτά τα project τα οποία ζητήσαμε και ικανοποιούνται για αρχή, για μια καλή αρχή, είναι πολύ σημαντικά, γιατί όπως είπατε και εσείς, ειδικά το θέμα της ΜΕΘ, με τις λίγες που υπάρχουν στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα, πραγματικά θα σώσει παιδιά, και τουλάχιστον θα λέμε ότι κάναμε αυτό που πρέπει. Και δεν χάσαμε παιδιά από την έλλειψη είτε χρόνου για να
Και πολύ άμεση ανταπόκριση. Ομολογώ ότι περίμενα πως θα είναι πιο χρονοβόρα η διαδικασία ώστε να πιστεί κάποιος κάπου ιδιώτης ή το κράτος να δημιουργηθούν μεθ παιδών στην περιοχή μας. Και με αυτή την ευχάριστη είδηση βλέπουμε ότι ευτυχώς γίνεται άμεσα αυτό. Και μας έτυχε για φέτος κιόλας για δύο κρεβάτια και αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό. Έτσι ακριβώς. Βεβαίως καλλιεργείται και ένα κλίμα εμπιστοσύνης της Gastraid με τους πολίτες και την τοπική κοινωνία. Καταλαβαίνουμε μέσα από αυτές τις παρεμβάσεις. Οπότε και αυτό είναι προς όφελός της. Να προσθέσω επίσης, εάν δεν το γνωρίζω, ότι έχουν καταργηθεί εδώ και 10 χρόνια περίπου εκ του νόμου υποχρεώσεις των εταιριών που φιλοξενούνται όπως ο Gastraid και μια σειρά από άλλες εταιρείες. Μετά, μάλιστα, από τον αγωγό TAP έχει γίνει η κατάργηση του νοθικού πλαισίου που υπήρχε. Οπότε, όταν μιλάμε για τέλη διόδου, όταν μιλάμε για ανταποδοτικά ωφέλη, όταν μιλάμε για αντισταθμιστικά ωφέλη, δεν υπάρχει γράμμα του νόμου που είναι υποχρέωση αυτές τις εταιρείες. Είναι καθαρά η ηθική υποχρέωση να αντιπαρέχουν την κοινωνική φιλοξενία που δίνεται προς την εταιρεία. Στο πλαίσιο της δικής τους ευχέρειας είναι και της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, όπως λένε, αν το κάνουν ή δεν το κάνουν. Και όπως βλέπουμε, στην προηγούμενη περίπτωση ανταποκρίθηκαν. Κύριε Ζαμπούκη, να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Τα έχουμε καταγράψει όλα και αναλυτικά και στο radioevros.gr. Εννοείται ότι είναι μια πολύ ευχαριστή εξέλιξη αυτή. Την παρακολουθούμε και μακάρι να έχουμε να συζητάμε για την υλοποίησή της αμέσως μετά στο προσεχές διάστημα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή Τεκνοπέμπτη σε όλο τον κόσμο. Επίσης, να είστε καλά. Καλημέρα.